οι κάτοικοι των δυτικών συνοικιών έχουμε ένα παραπάνω λόγο να είμαστε σήμερα εδώ για να παλεύουμε για τα συστήματα υγείας. Γιατί παράγοντας επιδείνωσής της είναι και η μεγάλη βιομηχανική ρήπανση που εξελίσσεται γύρω από τις γειτονιές μας. Από τη δυσοσμία των ΕΛΠΕ, την καύση ρήπων από το Τιτάν, τη νέα επένδυση που ετοιμάζει τη Σύνδο για αποτέλεσμα επικίνδυνου υγειονομικού υλικού. Βαλόμαστε από παντού από επικίνδυνες βιομηχανικές δραστηριότητες που βάζουν τα κέρδη τους πάνω από την υγεία μας. Η διοίκηση του Δήμου Κορδελιού Εγώσμου μαζί με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παίζουν παιχνίδια στην πλάτη του λαού της περιοχής και προσπαθούν με διάφορες μεθόδους να περάσουν στη συνείδηση των κατοίκων της περιοχής πόσο καλός είναι ο γείτονας και πρέπει να συνεργαστούμε. Μας γεμίζουν ψεύτικες ελπίδες ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή και πρέπει να συμβιβαστούμε με τη δυσοσμία και τη ρήπανση του αέρα που αναπνέουμε. Ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα για τη δημόσια υγεία τη στιγμή που αφήνουν τους βιομήχανους να ρηπαίνουν γη, νερό και αέρα. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανθρώπινη υγεία θυσιάζεται στο βωμό των κερδών τους. Παλεύουμε για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων μας. Διεκδικούμε άμεσα μέτρα στήριξης του δημοσίου συστήματος υγείας πρόνοιας, δωρεάν για όλους, με προσλήψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας, τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να αυξηθούν τώρα τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με γελίες προφάσεις απείλησαν χθες 26 Τρίτου με απόρριψη τον πρόεδρο του Συνδικάτου και μέλους διοίκησης της Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων Ελλάδος και τον γραμματέα του Συνδικάτου για απαράδεκτη συμπεριφορά. Η κλιμάκωση της επίθεσης εργοδοσίας έρχεται ως συνέχεια των απειλών σε εργαζόμενους για τη συμμετοχή τους σε δράσεις της κήρυξης ως παράνομων και των δίκαιων αιτημάτων τους και της απόλυσης δύο εργαζομένων που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του Συνδικάτου. Τους ξεκαθαρίζουμε. Πάρτε πίσω τις απολύσεις. Η ενέργεια αυτή αποτελεί επίθεση απέναντι σε όλα τα σωματεία και την εργατική τάξη. Είναι επίθεση στην πάλη των εργατών για το δίκιο τους. Σπέρνουν ανέμους και θα στερήσουν θύελες. Οι εργαζόμενοι αγωνιστές στα μεταλλεία συνεχίζουν τον αγώνα τους. Είμαστε μαζί τους. Η ενότητα της εργατικής τάξης είναι το όπλο μας απέναντι στα παράσιτα που καρπώνονται τον πλούτο που εμείς παράγουμε με τον υδρότα μας και με το αίμα μας. Είναι το όπλο μας απέναντι στους νόμους του κράτους τους που μας προστατεύει τόσο όσο αντέχουν τα κέρδη τους. Είμαστε μαζί τους για την ικανοποίηση όλων των δίκαιων αιτημάτων τους. Ένα χρόνο πανδημίας εμείς το μετράμε με τους νεκρούς μας, με τους νοσούντες μας, με το πετσοκομμένα εισοδήματά μας, με τους ανέργους μας, με τις ΜΕΘ που δεν άνοιξαν, τις κλινικές των εμπόρων της υγείας που δεν επιτάχθηκαν. Η κυβέρνηση το μετρά με βάση τα αντιλαϊκά νομοσχέδια που φέρνει, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων από τα πακέτα ενίσχυσης, τα ενίκια στις ιδιωτικές κλινικές, τις περικοπές στην υγεία, στην παιδεία κτλ. Τις μετρά όμως και με την αγανάκτηση που φουντώνει, με τους ανθρώπους που κάθε μέρα ενώνουμε τις φωνές μας, με τη φωνή των σωματείων, που κάνουμε το δικό μας σύνθημα, πάρτε μέτρα για την υγεία μας, για τις δουλειές μας, για τα σχολεία, για τα πανεπιστήμια των παιδιών μας. Γι' αυτό και έχουν σχυλιάσει και προσπαθούν από τη μία με τα ψέματα και από την άλλη με τα γκλοκ να φοβήσουν το λαό, να μην σηκώσει κεφάλι. Συνεχίζουν το έργο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έφερε τον νόμο ενάντια στην απεργία και τις άβρες. Και οι ΜΕΝ και οι ΔΕ έφεραν μέτρα καταστολής, απαγορεύσεων, γιατί ακριβώς τρέμουν την οργανωμένη μας αντίδραση. Και όπως τόσες άλλες φορές, έτσι και σήμερα, τους δείχνουμε πόσο πιάνουν αυτοί οι τσαμπουκάδες. Τα συλλαλητήρια των συνδικάτων σε όλη τη χώρα των προηγούμενων ημερών, αλλά και το σημερινό, αποδεικνύουν στην πράξη πως η κυβέρνηση απέτυχε. Συνεχίζουμε σε όλους τους χώρους δουλειάς, όλοι οι φορείς, να παλεύουμε για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας μας, για υπεράσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, ενάντια στη βία, τον αυταρχισμό και την καταστολή. Δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού στην περιοχή μας στις 18 και στις 21 Τετάρτου, στις κινητοποιήσεις που αποφασίστηκαν από το συντονιστικό φορέο ενάντια στη δυσοσμία, για να δώσουμε μια απάντηση με σύνθημα «Καθαρές γειτονιές, υπεράσπιση της υγείας μας, υπεράσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων». Καλούς αγώνες!